Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι. Είμαι περήφανος που είμαι outsider, διότι πιστεύω ότι ακριβώς αυτό χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Η καθαρότητα, η διαφάνεια, η αμεσότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μου. Δεν είχα πρόθεση να επιστρέψω στην Ελλάδα δεν περίμενα αυτή την απήχηση. Περίμενα τον πόλεμο. Προφανώς έχει υπάρξει μία τριβή στην προσωπική μου ζωή. Μουσική Τι πάει να πει κανονική συνθήκη για μένα το Direct, το ΣΥΡΙΖΑ του μέλλοντος, δεν έχω ιδέα. Εγώ, που έχω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπώ και ουδέποτε έχω σκεφτεί να τον κρύψω. Εάν λοιπόν εγώ έμπαινα σε αυτό το στίβο και το έκρυβα, τότε τι παράδειγμα θα έδινα. Για ποιο λόγο να κρύψω το που μένω. Για ποιο λόγο να κρύψω με ποιον είμαι. Δεν έχω πειράξει μίγα στην Ελλάδα. Αυτό όμως που θα πειράξω είναι τη σούπα των άλλων. Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Ο απόψινό μα καλεσμένο πριν από ένα περίπου χρόνο και κάτι ήταν σχεδόν άγνωστο. Μπήκε σαν σύμφωνα στην πολιτική ζωή τη Ελλάδα και κατάφερε αυτή τη στιγμή να είναι ο πιο προβεβλημένος πολιτικό αρχηγός τη χώρα. Τον χαρακτηρίζουν φαινόμενο αλλά και στάρ. Σίγουρα πάντως έχει γεννηθεί πρωταγωνιστής. Απόψε είμαστε τέταρτα στον Α με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στην Κυπριακή Τηλεόραση. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που τα καταφέραμε επιτέλου να βρεθούμε, να τα πούμε. Να πω ότι. Καλώ ήρθατε στην Αθήνα. <laughs> να είστε καλά. Να πω ότι ε, έχετε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα γυρίζεται σχεδόν όλη την Ελλάδα εν ώψη των εκλογών, των ευρωεκλογών τη 9η Ιουνίου. Και τα καταφέραμε έτσι να το πούμε εδώ στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματο. Το ότι απ' έξω έχει και συλλαλητήριο πορεία με τραγούδια αγωνιστικά. Το πένος... με καλό σκοπό όμω. Πάντω, κύριε Κασελάκη, είστε ένα φαινόμενο. Όσα χρόνια δουλεύω στο χώρο, πάνω από 20-25 χρόνια περίπου, δεν θυμάμαι άλλο τέτοιο φαινόμενο όπως εσείς. Υπήρξε και ο Αλέξης Τσίπρα πολύ γρήγορα ανερχόμενο και τελικά πρωθυπουργό τη χώρα, αλλά αυτό το, το δικό σα, η δική σα διαδρομή, η πολύ γρήγορη, δεν ξανά έγινε. Και καταλαβαίνω ότι σίγουρα αυτό που είπα στην αρχή, νιώθατε πάντα πρωταγωνιστή στη ζωή σα, έτσι είναι, Όχι. 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 Δεν είναι έτσι. Ερχάς, ε, ευχαριστώ για τον χαρακτηρισμό. Ε, δεν είναι ένα χαρακτηρισμό τον οποίο εγώ έφτιαξα. Είναι ένας χαρακτηρισμός τον οποίο άλλοι τον προσάπτουν σε μένα, τη λέξη ναι, σας το δίνουν τα ε, φαινόμενο, μέσα. φαινόμενο, αλλά σας το λέω από την καρδιά μου ότι είναι, μου, μου είναι τελείως το διάφορο. Τελείως το διάφορο. Δηλαδή, όταν ε, βγαίνω έξω, τώρα είμαι 36, όταν έγινα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν 35. Όταν λοιπόν στο 35 σου ε, έχεις ως outsider μία πύχη στον κόσμο και έρχεται κόσμος πάνω σου χιλιάδε παππούδε να κλένε πάνω σου. Λένε ρε, παιδί μου, πήγαινε μπροστά, είσαι καθαρό, να εστιάξει η χώρα. Να έχει νέου που με αγωνία να σε προσεγγίζουν και να λένε, κάνε κάτι να μην φύγουμε από την Ελλάδα. Δεν σκέφτεσαι το αν είσαι φαινόμενο ή αν είσαι πρωταγωνιστή ή ότι έχει όλο αυτό γίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Όπω λένε στα αγγλικά, it is what it is. Ό,τι είναι, είναι. Ναι, αλλά it is a success story. Success story... Σε τι, σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, σε μια ισοκομματική διαδικασία, Ναι. Ωραία. Και τι αλλάζει στη ζωή του κόσμου εδώ, Τι αλλάζει, είμαστε μια εξωματική αντιπολίτευση με 36 βουλευτέ. Ό,τι ερώτηση κάνουμε, η κυβέρνηση, στη Βουλή εννοώ Ή την αγνοεί η κυβέρνηση, στη Βουλή εννοώ, νόμου κάνουμε την αγνοεί η κυβέρνηση, ή απαντάει μια γυναικολογία. Ό,τι πρόταση νόμου κάνουμε, την απορρίπτει. Κοινοβουλευτικά λοιπόν είμαστε περιορισμένοι. Το μηντιακό σύστημα είναι στημένο υπέρ τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση. Εκεί έχουμε κάνει μια καλή δουλειά να μπορέσουμε να διαπεράσουμε τέλος πάντων αυτές τις ε, τριβές και να μπορέσουμε να μεταδώσουμε ε, το μήνυμά μας. Στη ζωή σας όμως έχουν αλλάξει πολλά. Και είναι φυσικό και πολύ γρήγορα. Ε, και φαντάζομαι ότι ε, δεν είναι εύκολες όλες αυτές οι αλλαγές, αλλά πριν πάμε σε αυτό, Όντε, σε αυτό ισχύει. καταλαβαίνετε ότι η ζωή σας είναι, θα μπορούσε να ήταν υλικό για ταινία ακόμα και, και, στο Hollywood. Εσείς, πώς θα ξεκινούσατε μια ταινία για τη ζωή σας, ποια θα ήταν η πρώτη σκηνή που θα βάζατε. <laughs> Πραγματικά τώρα αυτό με, με κάνει να αισθάνομαι σχεδόν άβολα, επειδή είναι... Μια αυτοαναφορική απάντηση που θα πρέπει να Ναι, μα να η συνέντευξη είναι για εσάς, και... ναι. <laughs> Σωστά. Πόσο πίσω θα πηγαίνατε. Νομίζω θα πήγαινα όταν ε, σαν πρώτη ανάμνηση εννοείται, ίσως yeah. όταν ήμουν πέντε χρονών ε, και μαζί με τους γονείς μου και των αδερφών μου ήμουνα σε μερικά ταξίδια στο εξωτερικό και είχα αποτυπώματα από άλλες κουλτούρες θυμάμαι όταν ήμουν μικρός σε αυτές ηλικίες, στα αεροδρόμια του εξωτερικού που έβλεπα τα, τα καροτσάκια αυτά με τις βαλίτσες ε, που ήταν πιο καινούρια ο ο το, ο Μαντία, Ο Ιμάντα. Ναι, Θυμάμαι λοιπόν ε, τον Ιμάντα με τι ε, βαλίτσε, ο οποίο δεν είχε πάνω τα αυτοκόλλητα ε, που είχε το, ο Ιμάντα του ελληνικού αεροδρομίου το εδώ, και έλεγα για ποιο λόγο να μην είμαστε και στην Ελλάδα έτσι. Δηλαδή, ο πολύ μικρό από ε, αυτέ τι αναμνήσει του, τι πάνε να πει ανεπτυγμένη χώρα στο εξωτερικό και πώ είμαστε εμεί εδώ. Ε, και. Αυτό, λοιπόν, σαν αποτύπωμα, ήταν, ε... Ε, χτίστηκε με την πάροδο του χρόνου ε, και άρα πάντα αναρωτιόμουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ελλάδα. Νιώθω από αυτά που έχω διαβάσει για σας και που έχετε πει, ότι ενώ υπήρχε μια ευμάρεια ότι γεννηθήκατε σε μια προνομιούχα οικογένεια, δεν νιώθετε ότι είχατε μια ανέμελη παιδική ηλικία. Έτσι είναι τα πράγματα? έχω... Έχω μιλήσει για τα παιδικά μου χρόνια. Ε, είμαι ένας τώρα πολιτικός, ο οποίος, σε ένα πράγμα που μπορώ να συμφωνήσω, το οποίο συμβαδίζει με τη λέξη φαινόμενο, είναι το ότι είμαι outsider. Άρα λοιπόν, ένας outsider δεν συμβαίνει κάθε μέρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Είμαι περήφανος που είμαι outsider, διότι πιστεύω ότι ακριβώς αυτό χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Και αυτό το οποίο με έχει... Πλάση στο να είμαι outsider, είναι προφανώς η ζωή μου, την οποία την παρουσίασα με διάβια mm. στην ανακοίνωσή μου με την υποψηφιότητα που έθεσα. Είχα διαβάσει ότι η μαμά σα είπε ότι είστε διάφανο. Mm. Είναι καλό να είναι διάφανο κάποιο στην πολιτική, Είναι αναγκαίο να είναι διάφανο. Ειδικά όταν είσαι αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικής να είναι αναγκαίο να είσαι διάφανο διότι να αλλάξει τι ζωέ των άλλων. Δεν υπάρχει χειρότερη λαζονία από το να κρύβει τα δικά σου θέματα και συγχρόνω να λε του άλλου και να του δείχνει πώ πρέπει να ζήσουν την προσωπική του ζωή ή να του λε ψέματα για το τι δίθεν κάνει όταν οι νόμοι που περνά ή πουλά θα του χτυπήσουν. Άρα λοιπόν η, η καθαρότητα, η διαφάνεια, η αμεσότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μου. Mm -hmm. Τώρα, είναι και αντισυμβατικό αυτό. Και αυτό Scholar. καταλαβαίνω ότι είναι και περίεργο για πολλούς Έλληνες που δεν έχουν συνηθίσει σε έναν τέτοιο συνδυασμό. Δηλαδή κάποιον ο οποίος μπορεί να μιλάει ομά για αδικίες στη χώρα του και εκτός χώρας να μπορεί να εκπροσωπήσει άρτια ε, με επαγγελματισμό και κατάλληλε ξένες γλώσσες τα εθνικά μα θέματα. Μιλάτε πέντε γλώσσες, σωστά. Ναι, με τα ελληνικά. Με τα ελληνικά. <laughs> Αγγλικά, γαλλικά, Ισπανικά, <laughs> Γερμανικά. Ναι. Ε... Μον, άρα άρα αυτό ο συνδυασμό είναι κάτι πρωτόγνωρο ναι. για την Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι είναι ακριβώ αυτό το οποίο θέλει η Ελλάδα και αυτή τη στιγμή ήθελε ένα νέο μοντέλο πολιτική, όπου ο πολιτικό και η ομάδα του είναι γειωμένοι μέσα στη χώρα. Αν σας έλεγα ότι η ταινία για τη ζωή σας... ξεκινούσε. Με τον ημάντο ε, στο αεροδρόμιο. Όχι. Με το, με το ταμπελάκι στην πόρτα σα, να σα φωνάζει η μαμά σα και να έρχεται και να κλείνετε την πόρτα και το ταμπελάκι στην πόρτα που έλεγε Μην ενοχλείτε τον Πρωθυπουργό. Δεν έλεγε αυτό. Α. Έλεγε Μην ενοχλείτε τον κοινολόγο και Πρωθυπουργό Στέφανο Κασελάκη. Είχε τη λέξη κοινολόγο πρώτα. Δηλαδή ειδικό στα σκυλιά. Α. Ε, ε, επειδή. Και έχετε γίνει ο μπαμπά τη Φάρλεϊ και είστε <laughs> ένα φέρελπη πρωθυπουργό. Άρα, αυτό που θέλω να καταλάβω εγώ και προσπαθώ να σα πάρω έτσι σε πιο ψυχαναλυτικά μονοπάτια, ναι. λοιπόν, και εσεί πάτε σε πιο καταγγελτικά κατά τη κυβέρνηση. Από μικρό ονειρευόσασταν, πώ το λένε οι Αμερικάνοι, Dream Big, ονειρευόσασταν πολύ σπουδαία πράγματα και μεγάλα. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Δηλαδή υπήρχε, μια πάντα πρόθεση να μαθαίνω, να βλέπω το δάσος και όχι τα δέντρα. Άρα ναι, αλλά δεν ήταν υπέρμετρη φιλοδοξία. Ήταν μια δίψα για βελτίωση και για προσωπική ανέλυξη. Μετά επειδή αναφερθήκατε στα παιδικά μου χρόνια, όντως όταν άλλαξαν οι οικογενειακές μας καταστάσεις και είδα ε, τους γονείς μου να βιώνουν μία μεγάλη αδικία, η οποία αναμοχλεύεται με διαστρεβλώσεις τώρα από τα ελληνικά ΜΜΕ. ε, καταλαβαίνετε ότι είναι, είναι κάτι το οποίο με εμπνέει αυτή τη στιγμή ε, να συνεχίσω έτσι ώστε να μην υπάρξουν αδικίες και σε άλλα ελληνόπουλα, να μην αναγκαιστούν να φεύγουν από τη χώρα τους για να επιζήσουν. Ποιου πολιτικού είχατε ω πρότυπα όταν ήσασταν στην εφηβεία σα, Τον Αντρέα Παντρέου. Δηλαδή, σα ενέπνεε ω προσωπικότητα, τον μελετούσατε, τον παρακολουθούσατε, τον διαβάζατε. Σε ενέπνεε ω προσωπικότητα διότι ε, και ο τρόπο που μιλούσε και αυτά τα οποία ε, είχε κάνει για τη συμφιλίωση στη χώρα μα. Έχετε ένα κοινό, ξέρετε. Ήρθατε και οι δύο από την Αμερική, από την Αμερική ναι, και έχουμε και μια διαφορά. Και αφισβή... εγώ δεν είμαι και ω πρωθυπουργό. Ναι, Εντάξει, αυτό ναι. Είναι Μια μεγάλη αυτούμα. διαφορά. Ναι. Και Αλλά... δεν ήμουν υπουργό, υφυπουργό, ό,τι ήταν, από ό,τι θυμάμαι, πριν φύγει, πριν τη Χούντα Αλλά έχετε αυτό το μία σταδιοδρομία επιτυχημένη στην Αμερική, μία ζωή επιτυχημένη στον αμερικανικό τρόπο ζωή, που ταυτόχρονα στην Ελλάδα φέρει την αφισβήτηση του πόσο αριστερό είναι κάποιο. Ναι, και τον Παπανδρέου Αερόληθο τη Αμερική τον έλεγαν. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά από τον Ανδρέα Παπανδρέου τα οποία θα ήθελα να τα εφαρμόσουμε με το δικό του τρόπο το 2024 με τι νέε συνθήκε που επικρατούν. Όπω είναι σε θέμα τεχνητή νοημοσύνη, όπου εκεί πρέπει να προστατευτεί η εργασία, όπως είναι στο να έχουμε πραγματική δημόσια και δωρεάν υγεία για τις Ελλήνες και τους Έλληνες κάτι το οποίο το έκανε η κυβέρνηση από εκεί και πέρα θα είμαι πολύ πιο προσεκτικός ε, στο να μην φτιάξουμε έναν κομματικό μηχανισμό μέσα στο δημόσιο mm -hmm. δηλαδή όντω πιστεύω ότι οι θεσμοί του δημοσίου πρέπει να είναι μη κομματοκοπημένη. είναι μια γάγκρανα για το ελληνικό κράτος για την ελληνική κοινωνία το γεγονό ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια πολύ καλή ειδίκευση στον αντικείμενό του μετά από χρόνια ενασχόληση, φοβούνται την αλλαγή τη κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι, πρέπει, να, πρέπει το δημόσιο να δουλεύει με μη κομματικού όρου. Πόσο σκληρό ήταν για ένα παιδί στην ηλικία των 14 ετών να φεύγει μακριά από την οικογένειά του και να πηγαίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, Μου ήταν εύκολο, γιατί διότι το ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν ε, σα είπα τα βιώματά μου ναι, μεγαλώνοντα, ναι, ναι. το διεθνέ περιβάλλον το οποίο είχα δει, την ανησυχία μου για, το, για την Ελλάδα, γιατί μένει πίσω. Μετά βίωσα ε, την αλλαγή στη ζωή μα ε, με του γονεί μου, την ε, μητέρα μου στην ουσία να είναι τρία χρόνια ε, κλεισμένη ε, στο σπίτι, να μην έχει την ε, ψυχική δύναμη να βγει έξω. Τον πατέρα μου να αγωνίζει να βρει το δίκαιο του. Άρα λοιπόν, σε εκείνη την ε, ε, φάση. Εγώ θεώρησα ότι enough is enough, ε, ότι πρέπει να βρω μια λύση για να σταθώ στα πόδια μου και να μπορέσω να βοηθήσω και τους γονείς μου και την οικογένειά μου. Και αυτή η λύση ήταν στο σχολείο στο οποίο είχα ε, περάσει ένα καλοκαίρι, στο Phillips Academy, να κάνω αίτηση για το μόνιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να αλλάξω. Και όντως, ε, μου έδωσαν πλήρη υποτροφία και μετέβηνα εκεί. Και πήγατε στο αεροπλάνο και πήγατε από την Αθήνα στην Αμερική. Κυριολεκτικά. Μέσω Γερμανία. Και όταν φτάσατε εκεί, καθόλου δεν σα πείραξε, δεν είχατε νόστο, νοσταλγία για τη, για τη χώρα. Είχα για την πολύ, είχα πολύ μεγάλη νοσταλγία για τη χώρα, αλλά για τον πολιτισμό της χώρας. Όσο και να υπάρχουν φωνές από την αριστερά που ηρωνεύονται την πορεία μου για να πρεζεύω αυτέ τι απόψει επειδή δούλεψα σε μια, σε μια τράπεζα για πέντε χρόνια ναι. ε, αυτός Ό, ο, ο, αυτό όχι το... μια απλή τράπεζα είναι μια τράπεζα που έχει δαιμονοποιηθεί ε, ίσως και δικαίως ε, στην παγκόσμια ιστορία λόγω της ναι. κρίση. να σα πω κάτι όμω. Ναι. εγώ ξέρω ότι το αμερικανικό κράτος ναι. είχε απόδοση 23% κέρδο από την ανακεφαλαίωση των τραπεζών του Εμεί στην Ελλάδα εδώ πέρα έχουμε χάσει 40 δισεκατομμύρια ευρώ ναι, αλλά επειδή είπατε για την τράπεζα, είναι, 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 ήταν η Goldman Sachs αυτή η δουλεύα. Είμαι πολύ και... περήφανος που μπόρεσα να, να βρω δουλειά εκεί εν μέσω χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το 2009 αποφύτησα από το Wharton School of Business. Πώς στην ήταν το περιβάλλον εκεί, το εργασιακό. Ήταν τοξικό, ήταν α, ανταγωνιστικό, ήταν δύσκολο. Ε, ήταν σχετικά ανταγωνιστικό. Ήταν σίγουρα τοξικό. Να. Και ο λόγος που ήταν τοξικό... Ήταν επειδή και είναι, πιστεύω, σε αυτόν τον κλάδο. Επειδή το προϊόν σου δεν είναι πες, ε, να παράγεις ε, καλαμπόκι, να παράγεις ε, ένα. Ε, όπως σούμε, στα αμυντικά συστήματα, να παράγεις εξοπλισμό. Το προϊόν που παράγει στην τράπεζα είναι χρήμα. Mm -hmm. Άρα πληρώνεσαι για χρήμα. Και επειδή ακριβώς το κοντέρ μηδενίζεται κάθε χρονιά και το προϊόν σου είναι ο πλουτισμός στο χρήμα, προφανώς δημιουργεί. Τριβέ και ανταγωνισμό σε πιο υψηλά επίπεδα μέσα στην τράπεζα που δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα προ τα κάτω. Σε άλλου κλάδου που και εκείνοι μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη απόδοση οικονομική, αλλά που παράγουν κάτι πιο έμπρακτο από διαχείριση χρημάτων, πιστεύω είναι πολύ πιο υγιή στη σχέση μεταξύ διοίκηση και εργαζομένων mm -hmm. ε, και ανάμεσα στου εργαζόμενου. Εσείς πάντω είστε στην Αμερική, δουλεύετε, είστε στη Νέα Υόρκη, είστε επιτυχημένο. Και ε, ποιο ήταν το turning point που λέμε για να επιστρέψετε στην Ελλάδα και να είστε υποψήφιο το ψηφοδέλτιο επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω υπάρξει διάφανο και ω προς αυτό. Δεν είχα πρόθεση να επιστρέψω στην Ελλάδα. Ήμουνα στην ένατη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας μια τιμητική θέση, μη εκλόγιμη θέση. Δηλαδή, ήξερα ότι δεν θα έμπαινα στη Βουλή και το έκανα αυτό καθαρά και μόνο επειδή ήθελα να βοηθήσω τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για μια προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Τον οποίο όμως πότε γνωριστήκατε από παλιά ή ήταν πιο παλιά. Είχαμε πρόσω... γνωριστεί ένα-ενάμιση χρόνο πριν από το ψηφοδέλτιο επικρατεία. Στην Λέναν Αμερική, κίνος. στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε γνωριστεί. Ναι. ναι. Και τι ήταν αυτό που σα έφερε κοντά, γιατί. Πιο παλιά του είχατε ασκήσει κριτική σε αρθρογραφία σας. Ε, το 2015 είχα ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα ασκήσει, ασκήσει κριτική και στις προηγούμενες κυβερνήσεις των μνημονίων mm. που εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού μας είχαν ντροπιάσει μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που έφεραν τη χώρα mm. στα πρόθερα του γκρεμού. Ε, άρα, όντω, πολλοί από εμά τους Έλληνες του εξωτερικού θέλαμε να έχουμε μια εκπροσώπηση που να φέρει λύσεις. Και η εμφάνιση μερικών υπουργών στο εξωτερικό και ο τρόπο που έμπαιζαν κρονα τη χώρα ε, δεν ήταν κάτι το οποίο εμένα με εξέφραζε εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και πέρα Ενώ, ο Αλέξης και οι του το Υπάρχουν πολλοί που συμμετείχαν εκείνη την περίοδο. Mm. Γενικά το λέω ξεκάθαρα ότι ε, δεν θεωρώ το 2015 ως το καλύτερο σημείο τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν το θεωρώ αναγκαστικά και χειρότερο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που εφάρμοσαν σκληρή λιτότητα και δεν άφησαν τίποτα στο κουμπαρά στο τέλος της ημέρας. Ωραία. Άρα λοιπόν, ποιος είναι, ο, ποιος είναι τι, τι αποδίζει στο τέλος της ημέρας. Τι αποδίδει; πέντε χρόνια λιτότητας με μηδέν να, να ως αποτέλεσμα. Ή μια, και μετά μια προσπάθεια, η οποία περιπιπτόντως ήταν μια προσπάθεια με σφραγίδα του ελληνικού λαού για επαναδιαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Γιατί ο κόσμος ήταν στα πρόθυρα της πείνας, της αυτοκτονίας. Τι σας κέρδισε στον Αλέξη Τσίπρα? Η απλότητά του. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε άκουγε, σε έβλεπε στα μάτια, σου μιλούσε απλά. και λες και μιλούσε σε κάποιον που, τον οποίο μπορούσε να επικοινωνήσω, ο οποίος με την καρδιά του ήθελε να φέρει μια θετική αλλαγή στον τόπο του. Και, και πιστεύω ότι κυβέρνησε έντιμα. Και αντιθέτω. Ενώ γράφατε καλά σχόλια, θετικά σχόλια για τον κ. Μητσοτάκη και εκφραζόσασταν θετικά τι σας έκανε να χαθεί αυτή η εκτίμηση. Έχα γράψει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα άρθρο ε, σύγκριση εκείνου με τους υποψηφίου του, όπως τον είναι η Υπουργό Υγείας του, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι εκείνος ήταν η καλύτερη επιλογή ανάμεσά τους. Και είχα πει ότι πίστευα τότε ότι αυτό το τζάκι ήταν διαφορετικό από τα άλλα τζάκια. Πόσο λάθος είχα. Δηλαδή, υποθετικά, αν συναντιόσασταν με τον Κυριακό Μητσοτάκη είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική και σα έκανε πρόταση να ήσασταν στο, συμ... στο ψηφοδέλτιο επικρατεία τη Νέα Δημοκρατία, θα το αρνιόσασταν. Ο Κυριακό Μητσοτάκη του σήμερα, τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, εάν με συναντούσε το 2015 ή το 2012 όταν είχε συναντήσει, θα το αρνούμουν. 100%. Διότι πολύ απλά βλέπω τι κάνει. Είναι μια στιγμή νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία αποδομεί τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες παροχές, η οποία ιδιωτικοποιεί η σχεδόν τα πάντα, χωρίς να βλέπει εάν ένα αποδοτικό δημόσιο μπορεί να σώσει χρήματα για το φορολογούμενο. Έχουμε συντολεστές φορολογίας που είναι πιο χαμηλοί για τους μεγαλοεπιχειρηματίες σε σχέση με ε, μισθωτούς που έχουν εισόδημα 26.000 ευρώ. Άρα, μου λέτε ότι ένα πρώην στέλεχο τη Goldman Sachs, άνθρωπο που σπούδασε και δούλεψε και πέτυχε στην Αμερική, αυτέ τι πολιτικέ δεν τι εγκρίνει. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στέλεγε τη Goldman Sachs, οι οποίοι ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, ΕΕ, οι οποίοι θα έβλεπαν αυτέ τι πολιτικέ και θα έλεγαν ότι δεν είναι το σωστό μοντέλο για ευημερία στη χώρα. Ναι. Οι... και... Δεν ισχύει, δεν πρέπει να του βάζουμε όλου να τι Λίστε που Έτσι, μια πορεία, υπάρχουν γιατί... Υπάρχουν και άλλοι στην Goldman Sachs, οι οποίοι πιστεύουν Λεσέ Άνταμ Σμίθ θα κάνει τα, τα, μάγια μόνο του. Ε, οι, οι δυνάμεις της αγοράς θα πετύχουν το, το, πιο ποδοτικό αποτέλεσμα. Αλλά σε μια χώρα με πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη, με πολύ υψηλού φόρου, με πολύ ακριβό, ακριβό ρεύμα, με, ε, με τράπεζε που δεν παρέχουν ρευστότητα στι επιχειρήσει. Πώ θα αλλάξει αυτό με παιδιά τα οποία μένουν στο παιδικό του δωμάτιο. 72% των νέων από 18-35 ετών ζουν στο παιδικό του δωμάτιο ακόμα. Άρα τι, το λεσέφερ και οι οτικοποίησει παντού θα αλλάξουν αυτήν την κατάσταση. Όχι. Λύστε μου μια πορεία για την ζωή σα στην Αμερική. Βρήκα ότι ήσασταν στο επιτελείο του Τζο Μπάιντεν. Ναι, ναι. Ότι δουλέψατε για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν όταν ήταν γερουσιαστή. Σωστά. Ωραία. Ναι, 7, 8. Ναι. Αλλά βρήκα κιόλα ότι ήσασταν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ναι, δεν ισχύει αυτό. Α. Δεν ξέρω πως έχει βρεθεί αυτό. Από ποια εγγραφή, εάν υπάρχει εγγραφή, το έχουν δει. Πάντως ουδέποτε έχω ψηφίσει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ουδέποτε έχω συνεργαστεί με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ε, Σα λέω ξεκάθαρα, εάν και ο Ντόναλτ Τραμπ μπορεί να είναι ο επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, mm. ότι δεν θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή. Για τι ΗΠΑ να μην επανεκλέξουν τον Τζο Μπάιντεν. Το λέω ξεκάθαρο αυτό. Έχω εργαστεί για τον Τζο Μπάιντεν. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ για εκείνον και τον Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο όταν αποφύγησε το 2009. Αποφάσισα να χτίσω μια καριέρα και να πάρω δεξιότητε από τον ιδιωτικό τομέα και να καταλάβω τι χρηματαγορέ. Επέλεξα μια άλλη πορεία για να μπορώ να έχω παραπάνω αυτάρκεια στη ζωή μου, οικονομική ανεξαρτησία κτλ. Άρα είστε δημοκρατικό στην Αμερική ενώτα. Yeah. και όχι μόνο αυτό. Αλλά σε πάρα πολλά ζητήματα Συμφωνώ με το Αριστερό κομμάτι των δημοκρατικών Με το κομμάτι του Bernie Sanders Ας πούμε πάλι καλά από αυτή τη στιγμή Ο Bernie Sanders είναι εκεί να πιέζει την Παλαιστίνη Γιατί ξέρετε πολύ καλά Ότι υπάρχουν ε, 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 Ξεκάθαρες θέσεις ε, Των ε, δύο μεγάλων κομμάτων Για το θέμα του, ε, που, του παλαιστινιακού. Που αυτή τη στιγμή Εδώ που είμαστε με 35.000 νεκρού άμαχου στην Παλαιστίνη, των οποίων οι περισσότεροι είναι γυναίκε και παιδιά, προφανώ δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει εμεί ω ο ανεπτυγμένο κόσμο τη Δύση να το βλέπουμε και να το αγνοούμε μπροστά από τα μάτια μα. Άρα, πιστεύω ότι η, η μεγάλη ε, παράταξη των δημοκρατικών, η οποία έχει αυτές τις πολύ προευτικέ ιδέες και συγχρόνω μπορεί να πείσει για ανοιχτέ ρυθμισμένε αγορέ, είναι ένα καλό μοντέλο. Τι πιστεύετε ότι είδε πάνω σα ο Αλέξη Τσίπερα και σα πρότεινε τότε να έρθετε από την Αμερική για να είστε στο ψηφοδέλτιο. Πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Δεν γνωρίζω. Αυτό όταν σα έκανε την πρόταση και είχε μπροστά του έναν επιτυχημένο Έλληνα τη Διασπορά που έπρεπε να γυρίσει από την Αμερική, πώ επιχειρηματολόγησε για να σα πείσει. Καταρχά ήμουνα στο ψηφοδέλτιο Επικρατεία εκπροσωπώντα του αποδήμου. Ναι. Υπήρχαν τρει θέσει για απόδημου Έλληνε. Ήμουν ένα από του τρει. Ναι. Ε, δεύτερον, πιστεύω ότι είδε έναν νέο άνθρωπο ο οποίο είναι βαθιά προοδευτικό και συγχρόνω καταλαβαίνει πώ οι ανοιχτέ αγορές όταν ρυθμίζονται σωστά, όταν έχουν το κατάλληλο κοινωνικό κράτος, κράτος πρόνοιας και τα λοιπά, μπορούν να φέρουν ευημερία στην χώρα και να, στον πληθυσμό μιας χώρας. Άρα νομίζω ότι αυτός ο σύγχρονο λόγο είναι κάτι το οποίο ίσω να του φάνηκε χρήσιμο και θετικό να είναι μέρο ενό προευλημένου δελτίου. Το ότι δεν μοιάζεται αριστερό δεν ήταν έτσι ένα μειονέκτημα για εσά στο κόμμα που πολιτευτήκατε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι αν διέβαζα τα πρώτα σας, τα πρώτα άρθρα για σας στις εφημερίδες και στα site ήταν όλοι του τύπου κοιτάξτε ένα υποψήφιο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μοιάζει καθόλου, ας πούμε, ε, σιριζέως. Ναι, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 3% στο 35% στο 17%. Εξήγησέ μου τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΕΟΣ μεταξύ αυτών των τριών ποσοστών. Ναι. Ο κόσμος μπορεί να είναι προοδευτικός και να θέλει να, να αγκαλιάσει την Φιλοσοφία τη αριστερά, η οποία φιλοσοφία τη αριστερά είναι βασισμένη στον άνθρωπο. Στην ελεγγύη. Ναι, αλλά εσείς, Αμερική, χρηματοοικονομικά, επιτυχημένο επιχειρηματίας... Γιατί, είναι αυτό, γιατί αυτό είναι ενάντια στη φιλοσοφία την αριστερή, εξήγησα. Ε, πιο πολύ είναι ένα προφίλ δεξιού. Ανθρώπου. Αυτά είναι στερεότυπα. Αυτά είναι στερεότυπα τα οποία πρέπει επιτέλου να τελειώνουν. Να τελειώνουν. 100% μπορεί ένα επιχειρηματία, ο οποίο έχει Δουλέψει σύνομα, σύνομα. Δεν έχει πλουτίσει στι ε, πλάτε του ελληνικού λαού, ούτε έχει κληρονομήσει χρήματα ε, και 42 ακίνητα και ένα τεχνικό ξέρει πόσα ακόμα ε, πράγματα, χωρί να γνωρίζει κανεί το πώ. Λοιπόν, με το σταυρό στο χέρι, κανεί δεν κάνει πάρα πολλά λεφτά. Το λέει η λαϊκή σοφία. Ναι, αλλά να ξέρετε ότι στι ΗΠΑ δεν ισχύει αναγκαστικά αυτό. Και σε πολλέ άλλε χώρε όπου το κράτο δικαίου λειτουργεί. Άρα η λαϊκή σοφία πολύ απλά περιγράφει μία λυπηρή πραγματικότητα για τη χώρα μα. Και το θέμα είναι, και αυτό που λέω όλη την ώρα, είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάμε, επιλέγουμε τι Έλληνε θέλουμε να είμαστε. Θέλουμε να είμαστε οι Έλληνε που λένε αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η λαϊκή θυμοσοφία και τέλειωσε. Ή θέλουμε να είμαστε οι Έλληνε που λένε ότι ναι, να πετύχουν εδώ πέρα νέα παιδιά, μπορεί να επιχειρήσουν σύνομα με ένα κράτο δικαίου που λειτουργεί, με μια δικαιοσύνη που αποδίδει και απονέμει η δικαιοσύνη σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, με χρηματοπιστωτικέ αγορέ που υποστηρίζουν την οφή επιχειρηματικότητα κτλ. κτλ. Με στέγη που μπορεί να δώσει μια ανάσταση να νέο, να αρχίσει μια επιχείρηση. Ξέρετε τι ανάπτυξη θα έφερνε στη χώρα, κάτι τέτοιο, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, εάν έχει γεννηθεί με το λάθο επώνυμο ή στη λάθο μεριά τη πόλη, έχει κολλήσει για την υπόλοιπη σου ζωή. Είμαστε από τι χαμηλότερε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό κοινωνική ανέλξη. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτό δεν αλλάζει με ξύλινο λόγο και με τα υλικά του παρελθόντος. Αυτό αλλάζει με μια πολιτική outsider. Κύριε Κασελάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο. Θα είμαστε τέταρτε στον Α με τον Στέφανο Κασελάκη. Είμαι περήφανο που είμαι outsider, διότι πιστεύω ότι ακριβώ αυτό χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. η καθαρότητα, η διαφάνεια, η αμεσότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μου. Δεν είχα πρόθεση να επιστρέψω στην Ελλάδα. Δεν περίμενα αυτή την απήχηση. <Και> περίμενα τον πόλεμο. Προφανώς έχει υπάρξει μία τριβή στην προσωπική μου ζωή. <Και> Τι πάει να πει κανονική συνθήκη για μένα το Direct, το ΣΥΡΙΖΑ του μέλλοντος, δεν έχω ιδέα. Εγώ, που έχω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπώ και ουδέποτε έχω σκεφτεί να τον κρύψω. Εάν λοιπόν εγώ έμπαινα σε αυτό το στίβο και το έκρυβα, τότε τι παράδειγμα θα έδινα. Για ποιο λόγο να κρύψω το που μένω. Για ποιο λόγο να κρύψω με ποιον είμαι. Δεν έχω πειράξει μίγα στην Ελλάδα. Αυτό όμως που θα πειράξω είναι τη σούπα των άλλων. Επιστρέψαμε στο αποψηρό μα ΤΑΤΕΤΣΟΝ Α με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Στέφανο Κασελάκη, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη σε Κυπριακό Κανάλι. Κύριε Κασελάκη, θέλω να μου πείτε τι άλλαξε από τη μέρα που σα μάθαμε καλύτερα με το γνωστό βίντεο Με Μελένε Στέφανο. Τι άλλαξε για σα από εκείνη την ημέρα, Είξτε, Η αλήθεια είναι ότι ε, δεν περίμενα ε, αυτή την απήχηση. Και αυτό με γεμίζει με πολύ ταπεινοφροσύνη. Περίμενα τον πόλεμο, περίμενα την, τον φθόνο των αντιπάλων μου. Πολύ απλά διότι, ειδικά για την Νέα Δημοκρατία και τα στερεότυπα τα οποία παρουσιάσατε, παρ που είπε, που ανέφερες, πιστεύω ότι έχω κερδίσει το παιχνίδι του στα στερεότυπα αυτά. Και άρα γι' αυτό θέλω να τα αλλάξουν. Για να καταλάβει ο κόσμο ότι, αν είσαι ε, επιχειρηματία και ενδιαφέρεσαι για την κοινωνία και θες... Να συνεισφέρει σε ένα φορολογικό κώδικα ε, που να είναι δίκαιο και σταθερό. Εμεί είμαστε το κόμμα που θα το κάνει αυτό. Από Α, ως... Α, για μένα σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί δεν υπήρχε φε... αυτό. Ναι, 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 ναι. ναι. Απλά ναι. σε προσωπικό επίπεδο, η... προφανώ έχει υπάρξει ε, μία τριβή στην προσωπική μου ζωή. Έχει υπάρξει ένα βάρος, Διότι ε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει ιδιωτικότητα. Ε, δεύτερον, δεν υπάρχει ε, χρόνος να ασχοληθώ με τα προσωπικά μου ζητήματα. Άρα έχετε κόστος. Έχω, έχω μεγάλο κόστος. Και οικονομικό και ε, συναισθηματικό όπως θέλετε πείτε Αλλά δεν συγκρίνεται αυτό με το βάρος που έχει ο, ο Έλληνας πολίτης που γνωρίζω εκεί έτσι. Είπατε όμω ποτέ που έμπλεξα τελικά. Όχι. Γιατί η πολιτική είναι ίσω το πιο ψυχοφθόρο πράγμα που υπάρχει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Λέει, συγγνώμη, δεν... πόσες, πόσε μητέρε έχω γνωρίσει, μονογονεϊκέ οικογένειε που έχουν ένα παιδάκι με αναπηρία και τι έχουν εγκαταλείψει οι άντρε του και είναι μόνε του και δεν έχουν κοινωνική ζωή, δεν έχουν πού να σταθούν. Αυτό τι είναι. Συγκρίνεται αυτό που περνάω εγώ εδώ πέρα, που βγαίνω έξω, που έχω μια ολόκληρη ομάδα να με στηρίζει, που λαμβάνω τόση στήριξη και αγάπη από τον κόσμο. Ναι, αλλά η ζωή δεν υπάρχει πια. Δεν άκουσα. Η ιδιωτική ζωή δεν υπάρχει πια. Εντάξει, αλλά ένα... το καλό ξέρετε, ένα ποιο κόστος. είναι όμω, είναι ότι ο πυρήνα μα, που είναι ο σύζυγό μου, η οικογένειά μου, ενώ και του γονεί μου, τον αδερφό μου, η mm. οικογένεια του σύζυγου μου, τόσο ο πυρήνα μα είναι πάρα πολύ δυνατό. Άρα λοιπόν, και σου το λέω αυτό ειλικρινά, ο λόγο με τον οποίο δεν το βλέπω έτσι, είναι γιατί ξέρω ότι αν όλα πάνε στραβά, όχι μόνο δεν θα έχω τύψει, αλλά θα συνεχίσω να είμαι χαρούμενο. Γιατί έχουμε αυτό τον πυρήνα. Οι γονεί σα τι είπαν όταν του ανακοινώσατε ότι θα γυρίσετε στην Ελλάδα για να πολιτευτείτε, στο επικρατεία. Ναι, και μετά όταν του είπατε, Θα μείνω τελικά. Ε, δεν θα έλεγα ότι ε, στήριζαν την απόφαση να ανακοινώσουν υποψηφιότητα. Mm -hmm γιατί σκέφτονταν και εκείνοι τον πόλεμο, το τι θα γινόταν με την προσωπική μου ζωή, με την επαγγελματική μου στεδρομία κτλ. κτλ. οι γονεί μα. Και τη λάσπη που θα έτρωγαν και οι ίδιοι, αυτό Όχι, που είπατε πριν. Δεν νομίζω ότι το σκέφτηκαν αυτό. Αυτό το σου ότι για εκείνου έχουν περάσει τόσο πολλά ζωή του, είναι το μόνο που μετράει τα παιδιά του. Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σα, όπω είπατε, είναι ο σύζυγό σα, ο Τάιλερ. Ο Tyler ήταν η κύρια ανησυχία και η αγωνία σας το γεγονός ότι παίρνοντας αυτή τη σημαντική απόφαση δεν επηρεάζονταν μόνο η δική σας ζωή, αλλά και η δική του. Ήταν η κύρια αγωνία μου και γι' αυτό και χρειάστηκε τρεις εβδομάδες να πιστεί ότι όντως θα, ανακοίνωνα. Και μια φορά λέω θα ανακοινώναμε την ναι. υποψηφιότητά μου, αλλά όντω ισχύει αυτό ότι θα ανακοινώναμε την υποψηφιότητά μου, γιατί εκείνο πίστευα τα κέρδιζα. Εγώ δεν ότι εγώ πίστευα ότι θα πάω καλά. Πίστευα ότι θα μπορούσα να κερδίσω. Αλλά δεν πίστευα ότι μερικού μήνε αργότερα, ότι ξέρετε θα. Α πούμε, την προηγούμενη, πριν από μερικέ μέρε, ε, που ήμουνα στην πρέβεζα. Mm -hmm. Και ένα βράδυ να πάω στο ξενοδοχείο μου, και είναι πάνω από 200 συμπολίτε μου mm -hmm. μπροστά, μας περίμεναν. Για να μας εκφράσουν την αγάπη τους. Πού να το φανταστώ εγώ, αυτό το πράγμα το Σεπτέμβριο, όταν ανακοίνωνα. Ήθελα να δώσω μια αλλακτική λύση στον κόσμο για ένα νέο μοντέλο πολιτικής. Από εκεί και πέρα αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη ευθύνη και ταπεινοφροσύνη για αυτή την αγάπη του κόσμου και όπως έχω πει πολλές φορές, δεν θα τους προδώσω ποτέ. Άρα ο Τάιλερ δεν ήθελε αρχικά, αλλά μετά το πίστευε περισσότερο το από εσάς. Ήταν ναι. ότι φοβόταν. Φοβόταν, ναι. Είχε ανησυχίε, προφανώ. Ναι. Ήξερα ότι θα άλλαζε η ζωή μα. Επρόκειτο ε, και για μια μετάβαση από τι ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ε, άρα ναι, ήταν μια διαδικασία που, την οποία την πήραμε πάρα πολύ, την ακολουθήσαμε σταδιακά και μια απόφαση την οποία την πήραμε πάρα πολύ νυφάλια. Έχει φρικάρει καθόλου με τι κάμερε και τα συνεργεία που σα παρακολουθούν παντού και τέτοια. Ε, νομίζω το έχει συνηθίσει τώρα. <laughs> ναι, αλλά. αλλά το έχει συνηθίσει. Αλλά δεν του είναι εύκολο πάντα να κρατάει και αυτό το χαμόγελο. Ξέρετε, είναι ένα πολύ αυθεντικό άνθρωπο. Είναι ένα χρυσό παιδί. Ένα διαμάντι. Είναι εξαιρετικά αγαπητός στου Έλληνε. Το οποίο μενα μου ζεσταίνει την καρδιά. Είναι σίγουρα πιο αγαπητός από μένα στην Ελλάδα. 100%. Στην Κέρκυρα, που έστω το Πάσχα, ε, έριξε ένα μπότι, έσπασε ένα μπότι από τον μπαλκόνι. Όταν βγαίνω εγώ, υπάρχει θετικό Κύμα, α το πούμε, στον κόσμο κάτω, βγαίνει ο Τάιλερ γίνεται πανικό. Τον αγαπάνε πάρα πολύ. Τον αγαπάνε πάρα πολύ γιατί βλέπουν καταρχά έναν σεμνό άνθρωπο. Ξέρουν ότι είναι εδώ να στηρίξει τρυφερά το σύζυγό του, ο οποίο είναι εδώ για να προσφέρει στην πατρίδα του. Έχει υιοθετήσει την Ελλάδα ω δεύτερη πατρίδα του. Μαθαίνει ελληνικά, είδα. Μαθαίνει ελληνικά. Ε, και ξέρει πολύ καλά ότι στο σύστημα υγείας, που είναι και ο το τομέα του, και αυτό το να αγαπάνε πάρα πολλοί νοσηλευτέ και οι γιατροί εδώ, ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό θέλει να έρχεται μαζί μου στα νοσοκομεία που πάμε, για να μπορεί να δει και εκείνο και συνομιλεί με πολύ προσωπικό, το οποίο παρεμπιπτόντω γνωρίζει πολύ καλύτερα αγγλικά πολλέ φορέ από ότι του ανθρώπου που έχει διορίσει η κυβέρνηση να του διοικεί. Που έχει ενδιαφέρον αυτό. Α, έρχεται μαζί σα τα νοσοκομεία. Έρχεται μαζί μα και καταγράφουμε προβλήματα για να μπορέσω μετά όταν γυρίσω στην Αθήνα να, να τα, να τα ξαναδώ και να υπάρχει μια συνέχεια. Στο πίσω μέρος του μυαλού σας υπάρχει η εύλογη ανησυχία ότι η πολιτική, η, ο ρυθμός αυτή ως ο απαιτητικό, η έλλειψη ιδιωτικότητα, οι επιθέσεις μπορεί να επηρεάσουν τις σχέσεις σας, μπορεί να επηρεάσουν οποιαδήποτε προβεβλημένη σχέση. Την έχουν ήδη επηρεάσει. Αλλά όπως σας είπα, ο Περίνο, αρχίσαμε μαζί αυτή την πορεία. Όταν συναντηθήκαμε, ούτε είχα εκδηλωθεί όσον αφορά στον προσανατολισμό μου, ούτε είχα πετύχει επιχειρηματικά σε εκείνη την σταδιοδρομία που είχα μόλις αρχίσει στην αυτιλία. Mm -hmm. Άρα ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει μαζί. Εκείνος ήταν 7,5 χρόνια στις ΜΕΘ, ως νοσηλευτής και μετά ως διδάκτορ νοσηλευτής έχει περάσει από COVID τι ε, όταν τις, τις βάρδιες μέσα, στο, μέσα, στη νύχτα με την ίδια μάσκα για τρεις εβδομάδες με όλους τους πρώην συναδέλφου μου από την Goldman Sachs να έχουν φύγει από το Manhattan και να είναι στα εξωγικά τους όσο εγώ, όσο εγώ πήγαινα τον Τάιλερ στο νοσοκομείο με τη βάρδιά του στην, καραντίνα, την... στην καραντίνα εκεί είμαστε αλλά, στην πρώτη στην γραμμή στην Λοιπόν, άρα, άρα, έχουμε, πραγματικά έχουμε, έχουμε μια ιστορία την οποία την έχουμε φτιάξει μαζί από την αρχή. Έχουμε μια πολύ δεμένη και ε, αυθεν, πω, αληθινή σχέση. Και θα αντέξουμε τα πάντα. Θα αντέξουμε τα πάντα. Και πέρα, εάν μπορούσαμε ε, να είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο τώρα, αλλά είναι και προκλογικός ε, είναι και μια περίοδος που έχει δει το ΣΥΡΙΖΑ να περνάει από μεγάλη μεταβλητότητα μέχρι ό,τι αυτή τη στιγμή είναι σε μια πορεία μεγάλης ανάκαμψης. Αυτά προφανώς δεν γίνονται υπό κανονικές συνθήκες. Από εκεί και πέρα, τι πάει να πει κανονική συνθήκη για μένα, το direct, το ΣΥΡΙΖΑ του μέλλοντο, δεν έχω ιδέα, αλλά θα το μάθουμε όλοι μαζί. Κάτι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό πάνω σας είναι ότι είστε ο πρώτος πολιτικός αρχηγός στην Ελλάδα που είστε ανοιχτά γκέι. Θέλω να καταλάβω πώς πήρατε αυτή την απόφαση να το δημοσιοποιήσατε και με ποιους το συζητήσατε. Δηλαδή, παλεύατε μέσα σας εάν α, θα θέλατε, ας πούμε, να το πείτε για να μην μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πει οτιδήποτε για σας. Ότι το σκέφτηκα έτσι. Ε, Αυτό είμαι. Αυτό είμαι. Και πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ζήσει τη ζωή του και να είναι χαρούμενο. Ξέρετε ποιο είναι το νόημα τη πολιτική. Ναι, ναι ενώ μπορούσατε να μην πείτε τίποτα. Αυτό. Πολλοί ναι. δεν λένε. Ναι, ναι. Το νόημα τη πολιτική για μένα είναι ο κάθε συμπολίτη μου να μπορεί στη χώρα μα να διεκδικήσει την ευτυχία του. Τόσο απλό. Αυτό θέλει ένα άνθρωπο. Θέλει να επηρεάσει τη ζωή του άλλου μέσω τη πολιτική. Mm. Τι προσδοκεί να κάνει από αυτό, Να. Εγώ προσδοκώ να κάνω τη ζωή του άλλου καλύτερη, αλλά όχι καλύτερη διαχειριστικά. Με τον συμπολίτη μου να έχει απλά λίγο παραπάνω ε, εισόδημα στο τέλος του μήνα. Ναι. Επιχειρώ να, η ζωή του να μπορεί συνολικά να είναι πιο ευτυχισμένη. Δεν ήρθαν δικοί σα άνθρωποι, ήδη, φίλοι σα, συγγενεί να σα πούν. Δεν είναι ανάγκη να πει κάτι. Υπάρχουν και άλλοι γκέι στην πολιτική που δεν λένε εάν είναι ή εάν δεν είναι. Το ότι αποφασίσατε να το πείτε και να το ξεκαθαρίσετε από την αρχή ήταν μία από Είχα πάρα αποφα... πολλού ε, συμβούλου και φίλου. Ε... εντάξει, άτυπου συμβούλου. Δεν ήμουν πρόεδρο τότε ή κάτι ναι, Γιατί δεν είμαστε ούτε Σκανδιναβία, ούτε Ολλανδία, ούτε Βέλγιο. ούτε καν κοντά δεν είμαστε ναι. ε, όσον αφορά ε, τον εξυγχρονισμό τη κοινωνία μα στη Σκανδιναβία και στο Βέλγιο και στι χώρε που αναφέρατε. Άρα, εσεί γιατί είπατε ότι εγώ αυτό θα το πω. Διότι αυτό σημαίνει. Να σου πω κάτι. Εάν εγώ. Που έχω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπώ και ούτε ποτέ έχω σκεφτεί να τον κρύψω. Έχουμε μια ευχέρεια. Έχουμε μια ανεξαρτησία στι ΟΠΑ. Mm -hmm. Τότε είχαμε. Να. Εάν λοιπόν εγώ έμπαινα σε αυτό το στίβο και το έκρυβα, τότε κάποιο άλλο που δεν έχει αυτέ τι πολυτέλειε, πώ, τι θα έκανε, Τι παράδειγμα θα έδινα, Θα έδινα. Αλλά είναι πιο βασικό. Δεν το έκανα μόνο αλτρουιστικά για να δείξω ένα παράδειγμα, το έκανα και εγωιστικά διότι αυτό είμαι. Αυτό είναι ο άνθρωπός μου και πρέπει όλοι μα να συνειδητοποιήσουμε ότι η ενσυναίσθηση είναι ο τρόπο με τον οποίο θα έχουμε αλληλεγγύη στην κοινωνία μα. Είναι ένα μοντέλο ενσυναίσθηση κι αυτό. Αυτή η απόφαση σα είχε να κάνει με το γεγονό ότι εσεί σύμφωνα με τι εξομολογήσει σα, τι συνεντεύξει, ταλαιπωρηθήκατε πολύ μέσα σα ε, ανακαλύπτοντας την σεξουαλική σας ταυτότητα δηλαδή θέλατε να δώσετε ένα παράδειγμα α, σε άλλο κόσμο ώστε να είναι πιο συμφιλειωμένος με αυτό το πράγμα γιατί είχατε πει ότι ανεβήκατε ε, ότι πλέγατε προφανώς, ότι... Προφανώς, προφανώς ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα ε, αλλά δεν ήθελα να δώσω το παράδειγμα με έναν αυτοαναφορικό τρόπο mm. ήθελα να δώσω το παράδειγμα και γι' αυτό, γι αυτό και δεν το εργαλειοποίησα όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου στο Επικρατεία. Όταν ανακοινώθηκε στο Επικρατεία, άμα δείτε την περιγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε κάτω-κάτω ότι είχα ε, δραστηριότητα σε θέματα ισότητα και φιλοζωία. Mm -hmm. Λοιπόν, το θέμα τη ισότητα γράφεται στην περιγραφή μου. Αλλά δεν το εργαλειοποίησα στην καμπάνια για το κόμμα μετά. Κατά βγήκε αυτό ως θέμα στη συζήτηση όταν ή στο προσκήνιο όταν σε μια συνέντευξη σε ένα κανάλι είχα απέναντί μου έναν βουλευτή, υποψήφιο βουλευτή της ελληνικής λύσης, mm -hmm. ο οποίο να βγάζει μπροστά μια αφίσα ε, από τη Στέ ναση σε μια στάση λεωφορείου εδώ στο Σύνταγμα και να λέει ε, με δύο μπαμπάδες και ένα κοριτσάκι και να λέει «δεν είναι αυτό οικογένεια για μας». Και τώρα δεν καταλαβαίνω. Τι, τι, τι φοβάσαι από αυτό. Πώ έχει επηρεάσει τη δική σου οικογένεια αυτή η αφίσα. Δεν θα πάμε τίποτα. Άρα, γιατί δεν το αφήνει, δεν, ε, δεν είναι σωστό. Γιατί δεν είναι σωστό, γιατί Δεν μπορείς να απαντήσει. Και μετά είπα, Δεν είναι άποψη. Όταν λέει, Σέβομαι την άποψή σα. Ναι. Και όταν το άκουσα αυτό, Εντάξει, σα το λέω τσαντίστικα. Λέω, Δεν είναι άποψη. Είναι η ζωή μου. Είναι η ζωή μα. Ο κάθε άνθρωπο έχει τα δικά του προβλήματα. Η κοινωνία πρέπει να του παρέχει. Ένα πλαίσιο να μπορεί να τα αντέξει και να είναι πιο ευτυχισμένο. Νιώσεις... Η μισαλλοδοξία να ξέρετε, είναι ο πιο εύκολο τρόπο να κερδίσει ψήφου. Ξέρετε πόσο εύκολο να κάνει καμπάνια με μίσο, πόσο πιο δύσκολο είναι σε έναν πολύ βρώμικο κλάδο όπω είναι η πολιτική, σε μια χώρα που όντω έχει αυτέ τι παθογένειε που αναφέρατε και πριν, λόγω των οποίων δεν προσεγγίζουμε άλλε πιο σύγχρονε χώρε τη Ευρώπη. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι κάποιος να κάνει καμπάνια με αυθεντικότητα, με αλτρουισμό βασισμένο στα αριστερέ αξίε και με κυβερνητικό πρόσημο, με κυβερνησιμότητα. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το, το χρήμα ελέγχει τα πάντα, ιδιωτικοποίηση παντού. Πάντω δεν είναι εύκολο βλέπουμε και κάποιο να συμφιλειωθεί με τον εαυτό του και ήθελα να σας ρωτήσω αν έπαιξε ρόλο ο Τάιλερ σε αυτό στο να συμφιλειωθείτε με αυτό που είστε. Τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο. Προφανώς μου άλλαξε τη ζωή μου αυτή η επαφή διότι σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή ε, ήμουνα δηλαδή στη δικασία του να εκδηλωθώ και το πώς ε, θα το ανακοίνωνα ε, ήμουνα στη δικασία να βρω ψυχοθεραπευτές για να μπορέσω να έχω μια επαγγελματική προσέγγιση και βοήθεια πριν να απευθυνθώ στους φίλους μου και στην οικογένειά μου φυσικά. Έτυχε και γνώρισα τον Τάιλερ εκείνη τη στιγμή, μέσω αυτής της ε, περισυλλογής και ενδοσκόπησης και συνειδητοποίησα ότι αυτό το διαμάντι δεν ήθελα να το χάσω επειδή κάποιο άλλο θα έχει μια άποψη γι' αυτο mm -hmm. Λέω, ένα άνθρωπο διαμάντη, δεν βρίσκει τέτοιου ανθρώπου κάθε μέρα ζωή σου. Και ενώ ήσασταν σε σχέση από ό,τι κατάλαβα, με... είχατε σχέση με μια γυναίκα τότε, σωστά. Όχι. Ήταν πιο πριν αυτό. Πιο πριν. Η εμφάνισή σα, ξέρετε ότι έχετε. Αλλά σου πω κάτι, ναι. επειδή το αναφέρετε. Και σε περίπτωση που καποιο mm -hmm. είναι σε σχέση με ένα άτομο το οποίο δεν ανήκει στον προσανατολισμό του και επιθυμεί να εκδηλωθεί. Αυτά είναι είναι ανθρώπινα πράγματα τα οποία πρέπει να μπορούμε να τα συζητήσουμε και να μπορεί να υπάρχει αγάπη προς όλες τις κατευθύνσεις την επόμενη μέρα; Έχετε... Αλλά δεν πρέπει, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να μιλάμε για τα θέματα. Όχι, συμφωνώ. Απλά καταλαβαίνω ότι εσείς για μέχρι κάποια ηλικία βασανιστήκατε με αυτό το θέμα. Δηλαδή Πάρα πολλά, πολλά χρόνια. Ναι, ναι. ναι μόνο, βεβαίως, Όχι μόνο. Ο... Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που περνάει από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο ντρέπεται, είναι τρομοκρατημένη. Κάθε μέρα τραβάει μέσα της κάτι το οποίο είναι αποπνικτικό. Άρα λοιπόν λίγο ανακούφιση να δώσουμε και ανακούφιση για ποιο πράγμα ή την αγάπη. Όταν μου λένε ότι όταν ακούω στην τηλεόραση δημοσιογράφου να λένε και τι σε νοιάζει εσένα, τι κάνει άλλο στο κρεβάτι του. Χάνουν όλη την ουσία. Ε, δεν είναι το θέμα το κρεβάτι σου. Το θέμα είναι να μπορείς να προσκαλέσεις έναν συνάδελφό σου στο γάμο σου χωρίς να αναγκαστείς να εξηγήσει αν το άτομο το οποίο αγαπάς είναι άντρας ή γυναίκα. Είναι να περπατήσει έξω στον δρόμο, να πα για φαγητό, χωρί να αναγκαστεί να εξηγήσει ποιον ή ποια αγαπά. Το θέμα είναι η αγάπη, είναι η ισότητα. Ήθελα να σα ρωτήσω για, την, για, το ρόλο τη εξωτερική εμφάνιση στην πολιτική. Στο Πανεπιστήμιο μας έμαθαν ότι στο πρώτο debate της ιστορίας που έγινε στην Αμερική μεταξύ του Κένετ και του Νίξον. Όσοι έβλεπαν στην τηλεόραση απάντησαν μετά ότι ψήφισαν Κένετ και όσοι άκουγαν στο ραδιόφωνο ψήφισαν Νίξον. Έχετε επίγνωση τη καλή σα εξωτερική εμφάνιση. Δεν τσιμπάω. Τι να τσιμπήσετε. Δεν τσιμπάω. Δεν καταλαβαίνετε ότι είστε ένας ωραίος άντρας. Μου είναι τελείως το διάφορο. Τέλειος δεν πιστεύετε ιδιαίτε. ότι παίζει ρόλο αυτό στην πολιτική. Προφανώ και παίζει. Φαντάζομαι ότι το βλέπετε και από τον κόσμο. Δε, δεν είμαι μέσα στα μάτια του κόσμου να ξέρω τι βλέπει, αλλά όταν μου λένε ότι είσαι πιο ωραίο από όσο δείχνει, δείχνει στην τηλεόραση, του λέω το από μέσα μετράει. Είναι η στάνταρ γραμμή μου είναι αυτή. Λοιπόν, διότι όντω το μετράει το από μέσα. Και του λέω να, να, να δείτε πόσο κόσμο ξέρω που έχει καλή εμφάνιση εξωτερική, αλλά δεν θα εμπιστευόμουν καθόλου τη ζωή μου στα χέρια τους. Άρα λοιπόν, και να σα πω και κάτι, επειδή όντως το θέμα της ισότητα είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος, με ενοχλεί λίγο και το θέμα της εξωτερική εμφάνισης, διότι αυτό ως θέμα μπορεί να προκαλέσει μια ανασφάλεια σε κάποιον ή κάποια mm. που δεν έχει, ε, ξέρετε, καλή εξωτερική εμφάνιση, μπορεί να έχει κρίσει κρίση αυτοπεποίθησης ε, για πολλούς λόγους. Εντάξει, άρα, ε, ε, Αλλά βοηθάει. Ναι, μπορεί, 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 να βοηθάει, μπορεί να μην βοηθάει. Μπορεί να δημιουργεί ε, μια, μια εντύπωση ότι είμαι ρηχός. Να πιστέψτε με, μετά από πόσα έχω περάσει τη ζωή μου και μετά από πολύ δύσκολο αγώνα στην ναυτιλία ε, για να πετύχω δεν πιστεύω ότι είμαι ειρηχός. Το ακριβώ αντίθετο. Πιστεύω ότι έχω πάρα πολλά δεδομένα και βιώματα για να μπορώ να επιδείξω καλή κρίση όταν χρειαστεί. Ε, από εκεί και πέρα, εάν αυτό το οποίο μετράει είναι κάποιος να, ε, να αντίνεται με ένα κλασικό τρόπο να μιλάει ξύλνα για να επιτύχει στην πολιτική, αυτό δεν είμαι εγώ. Ξέρετε τι άλλο βλέπω πάνω σας επικοινωνιακά. Έχετε... Αυτό το ακόμπλεξάριστο που έχουν στην Αμερική, δηλαδή, δεν θα πείτε... Δεν το έχουν όλοι στην Αμερική αυτό το ακόμπλεξάριστο. Όχι όλοι στην Αμερική, <laughs> ενώ ε, celebrities, stars ή και πολιτικοί στην Αμερική. Θυμίζω τον Κλίντον με το σαξόφωνο, τα διάφορα άλλα που έκανε ο Ομπάμα κτλ. Ναι. Όμως επειδή είμαστε στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν κάποιες φορές κάποια πράγματα που κάνατε και σχολιάστηκαν, αν μετά τα μετανιώσατε και είπατε... Καλύτερα να μην το κάνω. Α πούμε, ξέρω εγώ, να δείξετε το σπίτι σα και να κάνετε συνέντευξη με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο νέο σα σπίτι στο Κολονάκι. Για παράδειγμα. Α σκεφτούμε ε, λίγο το σενάριο. Γιατάκαμε τα παιδιά και τα ονόματα. Θέλουμε δύο αγορία που θα τα πούμε αυτά τα ονόματα. Στον Θοδωράκι. Αυτά ήταν κάποια πράγματα που εκ των υστέρων ξανασκεφτήκατε και είπατε καλύτερα να μην τα έκανα ή να μην το έλεγα. Κοιτάξτε. Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο οι οποίοι είναι στην πολιτική και για να πλουτίσουν και επειδή είναι θυσμένοι στην εξουσια mm -hmm. και επειδή δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν με τη ζωή τους εκτός πολιτικού στίβου. Δεν είμαι α... αυτό, το ξέρουμε. Δεν είμαστε αυτοί ο άνθρωπος. Ναι. Δεν είμαι αυτοί άνθρωπο. άνθρωπος. Άρα, ό,τι κάνω είναι αυθεντικό. Δεν μετανιώνω για την αυθεντικότητά μου. Έχω πει όσον αφορά στο δεύτερο παράδειγμα που αναφέρεται, ότι στο δεν, ναι, ότι ήταν μια χαλαρή Συζήτηση και ουδέ Ουδέποτε ήθελα να προσβάλλω κανέναν Και ότι προφανώς δεν είναι καν η, η πρόθεσή μου ε, Αυτή Όσον αφορά στο πρώτο παράδειγμα Το οποίο ε, αναφέρατε ε, Ξέρουμε πάρα πολύ καλά Ότι το μηνιακό σύστημα εδώ Στην Ελλάδα Θα παρουσίαζε λεπτομέρειες Για διαμέρισμά μου Για εβδομάδες, μήνες που θα ακολουθούσαν, αντί να κάνει μια αναφορά στα 42 ακίνητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ούτε μια φορά δεν έχω κάνει αεροπορτάζ. Πηγαίνετε ρε παιδιά στις πόρτες να δούμε ποιος μένει εκεί πέρα. Άρα εσείς το κάνατε αεροπορτάζ. στο πλαίσιο του διάφανου που λέγαμε. Ακριβώς. Το έκανα στο πλαίσιο του διάφανου για να τελειώνει αυτό το πράγμα και να σα πω κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο έφυγε στα 14 του να πάει στην Αμερική, Πέρασε πάρα πολλά χρόνια δουλεύοντα πάρα πολύ σκληρά για να πάει σε πολύ καλά σχολεία, σε... να αρχίσει την καριέρα του σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, στην Goldman Sachs, εν μέσω χρηματοπιστωτική κρίση, να μπορέσει να αρχίσει επιχειρηματικά, να σηκώσει κεφάλαια από επενδυτέ σε μια ε, μικρή ηλικία που δεν εμπιστεύεται κανεί εύκολα εκατομμύρια σε έναν νέο άνθρωπο. Αλλά εντάξει, εγώ κατάφερα να το πετύχω αυτό. Και όχι μόνο αυτό, κατάφερα να ρευστοποιήσω την επένδυση. Με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα, που είναι από τα καλύτερα αποτελέσματα που υπάρχουν στο χώρο τη ναυτιλία, ω παράδειγμα, Πρέ, αυτή τη στιγμή. Πρέπει ένα αριστερό. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο εγώ σήμερα, που δεν έχω πάρει ένα ευρώ από τη χώρα, ένα ευρώ από τον Ελληναπολίτη, ένα ευρώ από το ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο λόγο να κρύψω το που μένω. Για ποιο λόγο να κρύψω με ποιον είμαι. Δεν έχω πειράξει μίγα στην Ελλάδα. Αυτό όμω που θα πειράξω είναι τη σούπα των άλλων. Θα χαλάσουμε τη σούπα του. Εντάξει, είναι καιρό να αλλάζουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Είναι καιρό οι πολιτικοί να δουλεύουν του πολίτε και να μην λέγονται τοπικοί άρχοντε. Να μην είναι άνθρωποι που κάνουν στα σύνδια στα κανάλια και έχουν του φίλου του δημοσιογράφου σαν κολυτσίδε να παράγουν ό,τι επικοινωνιακό προϊόν θέλουν εκείνη την ημέρα. Επιτέλου οι πολιτικοί να αγιοθούν, να είναι μέσα στην κοινωνία και να λογοδοτούν στου πολίτε. Τόσο δύσκολο είναι εγώ γιατί το κάνω. Ξέρετε αυτό που λέτε η επικοινωνία με τον κόσμο που λέει πολλοί κόσμος. Τι είναι. Είναι απλό. Πήγαινε μέσα. Αφιέρωσε χρόνο στον κόσμο. Επίσης πρόσεξα ότι δεν ε, κρατάτε ε, ούτερα που λέμε στους δημοσιογράφους ή να το κρατάτε μανιάτικο ε, και σε αυτούς που Τώρα σας... προσβάλλουμε τη μάνη. Που σας επικρ... <laughs> Όχι, που λέμε το κρατάμε μανιάτικο, που σα επικρίνουν. Δηλαδή, ε... Το μανιάτικο από τη μάνη βγαίνει προφανώ. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Επίχει, βλέπω, ας πούμε, ότι με τον Γιώργο Λιάγκα ή τον Νίκο Ευαγγελάτο, αλλά κυρίω με τον Λιάγκα που σα σχολιάζει <laughs> καθημερινά... <laughs> δεν, καθημερινά. Δεν, δεν κρατάω μανιάτικα με κανέναν. Αλλά δεν είμαι και αφελή. <laughs> Η προσέγγιση μου είναι. Του <laughs> φέρνετε κοντά σα με ένα δικό σα τρόπο. Είμαι κομπλεξάριστο, το ισχύει. <laughs> 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 αυτό τουλάχιστον μπορώ να και στον εαυτό μου. Όντω, δεν έχω, δεν, 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 είναι, δεν έχω να κρύψω κάτι, δεν ντρέπομαι για κάτι. Πραγματικά, λοιπόν, αν κάποιος... Ναι, χωρίς δεν σαντίζεστε να... όμως από ό,τι βλέπω, δεν κρατάτε εάν κακία. Κάποιος, όχι, δεν κρατάω κακία. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαι αφελής. Προφανώς δεν ε, θα εμπιστευτώ κάποιον ε, χωρίς ε, να υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Αν κάποιος, κάποιος είχε λάθος κρίση για μένα στην αρχή επειδή δεν με ήξερε και άλλαξε τη γνώμη του μετά και τώρα είναι μαζί, αυτό είναι πλήρω κατανοητό. Αν κάποιο ο οποίο με ξέρει, μετά πάει και προωθήσει το δικό του συμφέρον με έναν τρόπο μη παραγωγικό, προφανώ η εμπιστοσύνη στο το άτομο θα έχει διαραγεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ότι θα εκδικηθώ, απλά δεν πρόκειται να επιβραβεύσω. Μια και αναφέρατε τον Γιώργο Λιάγκα... Επίσης είναι δίκιο αυτό. Μια και ανέφερε τον Γιώργο Λιάνκα, κύριε Κασελάκη, με τον οποίο φαίνεται ότι έχετε αναπτύξει μια καλή σχέση πλέον. Πώ σα φάνηκε η επίθεση του Αλέξη Κούγια στο πρόσωπό του, επειδή όπω έγραψε στην ανακοίνωση. Βλέπετε Γιώργο Λιάνκα στην Κύπρο. Ναι, ναι, ναι. Ε, 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 εγώ ρωτάω για την επίθεση του Αλέξη Κούγια στο πρόσωπό του, επειδή λέει προωθεί εσά, ζήτησε την απόλυσή του από το κανάλι όπου εργάζεται. Ο κύριο Κούγια δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει με τη ζωή του. Κατάλαβα ασχολείται. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολείται. Ας αφήσει τη δημοσιογραφία να είναι ελεύθερη. Και γνωρίζω το ζήτημα που ενόχλησε τον κύριο Κούγια και τον κύριο Βελόπουλο, το γεγονός ότι, ότι είμαι θρησκευόμενος, ότι μπορώ, όπως είπατε, άλλο ένα καλό παράδειγμα, Όντω, ο Μητροπολίτης Κερκύρα είχε αναφερθεί με έναν χι τρόπο, για το θέμα της ισότητας του γάμου και για όποιον είναι πατήσει στην εκκλησία κτλ. δεν είμαι εδώ για να φέρω διχόνοια στη χώρα, για να διχοτομήσω είμαι εδώ για να ενώσω όσο μπορώ καλύτερα αυτή τη χώρα προς την πρόοδο Άρα, λοιπόν, για την... δεν θα είμαι εκδικητικός mm -hmm. αλλά δεν πρόκειται να αλλάξω και το ποιο είμαι Μια και είπατε για την ε, εκκλησία πώς νιώθετε ως πολιτικός αρχηγός που βλέπετε οι ιεράρχες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα θεσμό που είναι κάθετα ενάντια στον τρόπο ζωής σας. Θεωρώ ότι δεν αντιπροσωπεύουν τις χριστιανικές αξίες με αυτά τα σχόλια τα οποία κάνουν. Είναι η πρώτη σας τηλεοπτική συνέντευξη, όπως είπαμε, σε κυπριακό κανάλι. Τι ξέρατε για την Κύπρο πριν την επισκεφθείτε. Ήρθατε επίσημα πριν λίγο καιρό. Ναι. Είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα πολύπλοκο θέμα και ένα θέμα που κρατάει δεκαετίες. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο για ένα καινούριο πολιτικό να μάθει γρήγορα όλα αυτά τα θέματα που αφορούν στο Κυπριακό. Έχω παρακολουθήσει τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής μέσω της ενασχόλησής μου με την πολιτική στις Ρωμένες Πολιτείες. Mm -hmm. Την καμπάνια του Τζο Μπάιντεν, τις ε, στάσεις... Ε, του Κογκρέσου όσον αφορά σε όλα αυτά τα ζητήματα άρα οι όροι της εξωτερική πολιτικής μπορεί να είναι σε διαφορετικές γλώσσες και να μην μεταφράζονται κατευθείαν χωρίς να πρέπει να ευησίσεις αυτά αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αφομοιώσεις Στο τέλος της ημέρας στα εθνικά θέματα είμαι συναντητικός όπου πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω στα γλυφτά του Παρθενώνα, όταν είδα μια προσβολή από το πρόσωπο του Βρετανού Πρωθυπουργού προς τον κύριο Μισοτάκη, κατευθείαν βγήκα δημόσια και στήριξα τον δικό μας πρωθυπουργό, ο οποίο έπρεπε να μπορούσε να συναντηθεί με τον ομολογό του και να αναδείξει αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά στο Κυπριακό, είναι κάτι το οποίο έχει ακολουθήσει όλη μου τη ζωή. Όπως έχει ακολουθήσει και όλη του, τη ζωή τον νυν πρόεδρο της Κύπρου ο οποίος πιστεύω είναι ο πρώτος αν δεν κάνω που γεννήθηκε μετά την εισβολή, την εισβολή της είναι. Τουρκίας λίγους μήνες πριν το 1973 νομίζω αλλά είναι μια νέα γενιά πολιτικό και πρέπει πάση θυσία το κυπριακό να είναι στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων του ελληνοτουρκικού διαλόγου και του ευρωτουρκικού διαλόγου είναι τεράστιο λάθο εάν το Κυπριακό Μη απ' έξω είναι κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για 20 σχεδόν χρόνια. Είναι σημαντικό να μπορεί να δοθεί μια λύση στο μοναδικό κράτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι διχοτομημένο. Με ποιο Κύπριο πολιτικό θα λέγατε ότι είστε πιο κοντά, τον Στέφανο Στεφάν. Άρα, το ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι το συγγενέ του κόμμα στην Κύπρο είναι το ΑΓΕΛ. Σωστά. Και τι εντύπωση έτσι πήρατε από την Κυπριακή πολιτική σκηνή από την πρώτη σας επίσκεψη. Θεωρώ ότι υπάρχει μία συνένεση προς μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ε, από την άλλη υπάρχει και ένας φόβος από ό,τι παρατήρησα του εάν αυτή η συμφωνία θα γινόταν στο τέλος της ημέρας αποδεκτή από τον ελληνοκυπριακό λαό. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε όσο μπορούμε την αποσταλμένη του ΟΙΕ, τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλων των κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα ανάμεσα και στα κόμματα και φυσικά στη σχέση μας με αυτά τα κόμματα για να το στηρίξουμε. Από εκεί και πέρα η Κύπρος δεν πρέπει να είναι μόνο θεματικό ζήτημα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας ε, ως Ελλάδα και Κύπρος εμπορικά με την ευρύτερη περιοχή και με τη Μέση Ανατολή. Και πιστεύω ότι γεωπολιτικά φυσικά η σχέση μας πρέπει να είναι αδιάρρηκτη. Κύριε Κασελάκη, σα ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μα περιπετειώδη συνέντευξη, γιατί έγινε εδώ στο Σύνταγμα με πορεία και συγκέντρωση απ' έξω. Ήθελα, κλείνοντα, να σα ρωτήσω, ονειρεύεστε τη στιγμή που ο ελληνικό λαό μπορεί να σα εκλέξει πρωθυπουργό. Όχι. Μου είναι αδιάφορο. Είναι ειλικρινή απάντηση ναι, αυτή. Ναι. Θα ήθελα, ονειρεύουμε τη στιγμή mm -hmm. που ο ελληνικό λαό θα με επανεκλέξει επειδή θα συμφωνεί με αυτό που θα έχω κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστίες και σε εσά που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Athens Plaza για τη φιλοξενία του και το ξένο Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.